Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Για μετά το Πάσχα προγραμματίζονται οι πρώτοι διαγωνισμοί για τα περιφερειακά λιμάνια που ελέγχει το ΤΑΙΠΕΔ. Ειδικά το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης που υπολειτουργεί καθώς έχει μόλις 7 άτομα προσωπικό, συγκεντρώνει ήδη όπως φαίνεται από δημόσιες δηλώσεις αμερικανικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι η ευρύτερη περιοχή αναμένεται να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο. Να πούμε ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα προχωρήσει στην παραχώρηση δραστηριοτήτων στα 10 λιμάνια που ελέγχει και όχι στην πώληση των οργανισμών λιμένων όπως έγινε στον Πειραιά και στην Θεσσαλονίκη. Μόλις 70.000 αιτήσεις από τις σχεδόν 183.000 που έχουν συνολικά υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα ενοικίου έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας. Τα μέχρι σήμερα στοιχεία έχουν προκύψει πολλές παραβάσεις και στρεβλώσεις στις μισθώσεις κατοικιών που αναδείχθηκαν με τις αιτήσεις για το επίδομα. Σχεδόν μία στις δύο αιτήσεις λοιπόν βρίσκεται σε αναμονή με κύριο λόγο την μη προσκόμιση εγγράφων για να αποδειχθεί πενταετής παραμονή του ετούντα στην Ελλάδα. Τα μπερδέματα πάντως δεν έχουν τέλος, όπως επίσης και τα κρούσματα φόρο διαφυγής και απόκρυψης εισοδημάτων από ενοίκια. Ένα ακόμα πρόστιμο αναμένεται να αντιμετωπίσει η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ανταγωνισμού. Το πρόστιμο που ενδέχεται να φτάσει αυτή τη φορά ακόμα και τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια αφορά στην παρεμπόδιση του ανταγωνισμού στον τομέα της αναζήτησης. Να υπενθυμίσουμε ότι ο αμερικανικός διαδικτυακός κολοσσός βαρύνεται ήδη με πρόστιμα συνολικής αξίας 7 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για δύο διαφορετικές υποθέσεις, ανεβάζοντας σημαντικά τον συνολικό λογαριασμό της. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δείκτημο να κυμαίνει σε 724,91 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,07%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.